Γεια σας. Έλα, Στέλιο μου, ας ξεκινήσουμε από σένα. Καλώς την. Είπα πάντως, επειδή μου λέει η Νικολίνα ότι επαναλαμβάνουμε, ναι, και ως καλεσμένη παίκτρια του My Style Rocks, επειδή έχει γίνει συζήτηση για πουκάμισο και σακάκι, ότι επί τούτου το έβαλα, απλά έκανα το styling και έχω γυρίσει το πουκάμισο, το έχω κουμπώσει από πίσω. Για δείξε μας πώς είναι αυτό το πουκάμισο. Αχ, το σακάκι είναι της γιαγιάς σου. Όχι. Όχι, δεν είναι της γιαγιάς μου. Είναι vintage. Γιατί το έβαλες μπρος πίσω? Για να μην είναι αυτό το κλασικό το κούμπομα που να είναι εδώ τα κουμπιά, έτσι σαν ιδέα. Μ' αρέσουν αυτά τα δύο floral μαζί, έκανες ένα ωραίο συνδυασμό. Πάλι έχουμε το mix print και στη δική σου περίπτωση. Το παντελόνι είναι πολύ λευκό για αυτή την εικόνα. Και έχει και ένα πατρόν που δεν μπορώ να πω ότι σε κολακεύει. Κάπως είναι αυτό το παντελόνι. Η γραμμή του, δηλαδή. Δεν ναι, είναι ναι, η γραμμή του. Ναι, και θα ήθελα να είναι λίγο πιο κρέμ, αντί τόσο λευκό φωτεινό. Για να δω και τα παπούτσια. Ναι. Εντάξει είναι. Μου είναι λίγο χοντροκομμένα. Θα προτιμούσα να ήταν χωρίς φιάπα. Παρ' όλα αυτά, το ότι είναι λευκό παπούτσι με το λευκό παντελό είναι πολύ καλό. Ωραία ταιριάζουν. Και τα σκουλαρίκια είναι ωραία. Σαν ύφος σε σχέση με τα φλωράλ που έβαλες που κάνουν λίγο ρετρό. Όχι, αφού είναι και vintage το. Του πότε είναι αυτό? Α, δεν ξέρω. Το έχω νοικιάσει. Α. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην κυρία Καζαντζόγλου. Ζέτα μου, θα σου πω ένα βασικό κανόνα. Εάν πηγαίνεις για συνέντευξη και πόσο με μάλλον να μιλήσεις για τα προσωπικά σου, είτε θέλεις να τα αποκαλύψεις όλα, είτε θέλεις να κρύψεις κάποια, δεν πας με αυτή τη διάθεση. Τελεία. Σε έχουν ρίξει παίκτριες ή από μόνη σου έχεις έρθει πεσμένη σήμερα? Έχω έρθει πεσμένη. Είσαι... Δεν είσαι η Ζέτα που ξέρουμε. Είσαι πεσμένη. Αλήθεια. Δεν είσαι. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, γενικά έτσι λίγο τώρα αυτή η τελευταία περίοδος, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου πάει πολύ καλά. Και είναι και η πίεση του παιχνιδιού. Και στο παιχνίδι θεωρώ έχω... Δεν είμαι τόσο δυνατή. Δεν ξέρω, μερικές φορές εγκλωβίζομαι κι εγώ να φέρω κάτι εντυπωσιακό. Μετά βγαίνει θεατράλε. Μετά να το ηρεμήσω. Σήμερα που το ηρέμησα μου λένε ότι είναι εικόνες επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή κι εγώ λίγο πραγματικά νιώθω ότι έχω εγκλωβιστεί. Δηλαδή δεν ξέρω πια τι να κάνω. Απ' τη μία λέω σπαθιά να καταπιώ. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς να φερθώ πια. Σε έχει ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα πρώτα επεισόδια που λέγαμε ότι και χάλια να είμαστε ντυμένες, πρέπει να έχουμε μία διάθεση που να μας το πουλήσεις εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το έκανες εσύ και το έκανες πάρα πολύ καλά, ειδικά στην αρχή. Και χάλια να ήταν το look και να το ήξερες, μας το πουλούσες εντελώς διαφορετικά και κάπως εμείς τσιμπούσαμε και από τη διάθεσή σου. Σε έχει καταπιεί το παιχνίδι. Ζέτα. Αλήθεια, δεν είσαι η Ζέτα που ξέρω. Μην σε καταβάλει. Γιατί αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και στο look σου. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει look το οποίο είναι τέλειο άμα δεν ακολουθεί και το μέσα μας. Σε καμία περίπτωση, στο υπογράφω. Λοιπόν, ωραία η πίκαμπου, ωραίο το πουκάμισό σου μαζί με το σακάκι. Ναι, το παντελόνι θα έπρεπε να είναι σε ένα ζαχαρή χρώμα, σαν αυτό στα σκουλαρίκια σου. Τέριαξαν σήμερα και τα νύχια σου που είχα προσέξει τις προηγουμένες μέρες ότι δεν τέριαζαν με τίποτα. Καλό θα ήταν να τα βάφουμε ένα nude χρώμα για να ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Τα είχα την προηγούμενη εβδομάδα nude. Ναι. Την πιο προηγούμενη γαλλικό, λέω. Ναι, αυτό. Αυτά τα έντονα σε περιορίζουν πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο. Λάκι μου. Λοιπόν, ο Κουδουνάρης μου έχει φτιάξει μία ζύπκυλωτο κατάσταση κάποιας κάργο παντελόνας, που αν την είχες αυτή στο χρώμα που ταιριάζει, στο κρέμ ή το μπέζ, θα ήταν ό,τι πρέπει με αυτό το look. Ναι. Ήθελε λοιπόν κάτι κάργο αυτή, με κάτι τσέπες, κάτι από κάτω, μονόχρωμο, όχι τόσο λευκό. Είναι πάρα πολύ αντίθεση και στον Άρη, στο χρώμα το από πάνω.
Οπότε μπερδεύτηκες λιγάκι στο να κάνεις την από κάτω ένδυση. Πραγματικά όταν... μπερδεύτηκα. Δεν ήξερα ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή πίστευα ότι το λευκό αναδεικνύει το φλωράλ και το άλλο που μου κόλλαγε χρωματικά καλύτερα και το έχω μέσα. Μου το έκανε πιο μοντολόμιο μου. Δεν θα ξαναβάλει το πουκάμισο αυτό που είναι η Σιντόρα Ντάνκαν με το φουλάρι τέτοιο στυλ μπρος πίσω. Αυτό είναι για να είναι μπροστά, να φαίνεται μπροστά κανονικά και το πατρόν να στρώνει ωραία. Γιατί το κάνουμε το πίσω, αλλά το πατρόν δεν είναι για μπρος πίσω, κατάλαβε. Mm-hmm. Δεν στρώνει πολύ ωραία. Οπότε έκανες μία προσπάθεια βέβαια. Μπράβο σου. Χαμογέλα και πάρει και αυτό το δύο σου. Ευχαριστώ. 8,6 είναι τελική βαθμολογία για σένα, Ζέτα μου. Μπορείς να επιστρέψεις.